Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Δεν υπάρχει στους 16 ένα από τα ονόματα που οι εφημερίδες γράφουν τον τελευταίο καιρό ότι μπορεί να μπει στην κυβέρνηση. Εγώ και υπάρχουν πριν... όλα τα ονόματα που είναι οριακά για να επανεκλεγούν στις επόμενες εκλογές. Και που με την κίνηση αυτή μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια δημοτικότητας στις περιφέρειές τους. Τώρα που το λέτε είναι πολύ σωστή παρατήρησή σας. Απλώς εγώ, επειδή τον βουλευτή τις τελευταίες μέρες τον παρουσιάζουμε περίπου σαν ένα άβουλο πλάσμα που τον κυνηγάνε και τρέχει, τον λιθοβολούνε, πάει στο πάρκο με τις πάπιες μέσα στη νύχτα. Εγώ δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Ο βουλευτής, αν συμφωνεί, βγαίνει και το λέει και υπερασπίζεται την πολιτική του. Πού στην αν Ελλάδα. Διαφωνεί. Ναι, έχετε ξεχάσει το Μαντρί, κύριε. Εγώ επειδή ζω εδώ, έχετε κύριε Τράγκα. Το ο βουλευτής έχει την παρέτηση, κύριε Τράγκα. Έχει τα Μαντρί, την παρέτηση. Δεν τα έχετε ζήσει εσείς. Όχι, με συγχωρείτε. Το Μαντρί που και ακόμη μα και σήμερα. Να μιλήσω, για ακόμη να και σήμερα το 2011 επικρατεί έως ένα βαθμό. Ωραία. Η εγώ ατμόσφαιρα λοιπόν του Μαντριού. Πιστεύω ότι ένα βουλευτή όταν θεωρεί ότι μια πολιτική είναι σωστή, την εξηγεί στον κόσμο και του λέει θα ψηφίσω γιατί αλλιώς χρεοκοπούμε. Πού και δεν εκατομμύρια. Δεν είναι σωστή μια πολιτική που σου λέει πως θα πεθάνεις. Να κατέβουμε στο Σύνταγμα. Δεν κλείνει το έλεος. Δεν μπορεί να σε σκοτώσει έλεος. Μείτε και στη θέση αυτών των βουλευτών. Αν πιστεύει ότι σε σκοτώνει, να μην το κάνει. Να φύγει, κυρία Κανέλη. Και η παρέτηση είναι παρέτηση αξιοπρέπεια. Βγήκανε, δεν έχουν άλλη δουλειά και είναι βουλευτές. Μα σας είπε κανένα τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε, μείνετε εμένετε στους βουλευτές, γιατί δημιουργείται τώρα μια σκιώδη αντίληψη. Σας πω μια αλήθεια. Έχετε δοκιμάσει ως πολίτης να περάσετε νύχτα από τον Εθνικό Κήπο? Νύχτα από τον Εθνικό Κήπο, όχι, δεν έχω περάσει. Ο Εθνικός Κήπος είναι επικίνδυνος τη νύχτα και για τους απλούς πολίτες. Νομίζω ότι είναι και κλειστός άλλωστε το αυτή βράδυ είναι ο Εθνικός Κήπος. Αυτή είναι η χώρα, καταλαβαίνετε. Δεν έχω περάσει γιατί είναι, αυτή είναι, η χώρα. Είναι κλειστός. Η χώρα άνοιξε δημιουργεί για τους βουλευτές, ανασφάλεια και κίνδυνο στην πλειονότητα των πολιτών της. Μα σας εξηγώ ότι είναι κλειστός στη νύχτα. Δεν δημιουργείται ανασφάλεια στους βουλευτές. Το βουλευτιλίκι δεν είναι επάγγελμα. Δοκιμάστε να το κάνουμε. Δεν είναι επάγγελμα. Ωραία. Εάν ακόμα ήταν επάγγελμα, θα αντιμετωπιζόταν τότε καλύτερα. Με μακροχρόνια και ισόβια ανεργία. Ωραία. Ακόμα διότι καλύτερα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να εγώ να τελειώσω. Τον άβουλο βουλευτή τώρα δεν με αφήνετε εσείς να τελειώσω. Κανέλη. Αλλά αυτή είναι μία μέθοδος πολύ συνηθισμένη μαζί σας και δεν με πειράζει. Τώρα μου τέλος πάντων. Το έλεγα, ο Πρωθυπουργός σας είπε μόλις χτες. Εγώ λοιπόν έλεγα συνεδρίαση ότι ο βουλευτής έχει το χαρτί της παρέτησης. Τόσο απλά. Δεν μου αρέσει ο βουλευτής που πετροβολείτε και δεν αντιδρά. Δεν μου αρέσει καθόλου κυρία ο βουλευτής Μακρύ, ο οποίος Μακρύ, θα με συγχωρήσετε, τώρα θα σας πω κι εγώ ότι η παρέτηση του βουλευτή μερικές φορές είναι πολύ βολική. Μπράβο. Με την έννοια ότι έρχεται ο επιλαχών που είναι πιο πειθαρχικός. Μα με συγχωρείτε, την καταψήφιση. Ας το κάνουν όμως. Ας το κάνουν, την καταψήφιση. Δεν διαφωνώ. Ας πάρει το κόστος να πει καταψηφίζω. Επιτρέψτε μου να μιλάω και ως βουλευτής. Ναι, κυρία Κανέλη, λιγάκι, παρακαλώ. Ως βουλευτής. Πείτε το για να προχωρήσουμε. Έτσι, λίγο, για να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Να σας πω μια αλήθεια. Δεν είναι όλοι οι βουλευτές ίδιοι. Δεν είναι. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια. Δεν είναι. Δεν έχουν όλοι την ίδια ιδεολογική τοποθέτηση. Είναι πρώτα απ' όλα στη γενίκευση. Δεύτερον, το μέτρο. Δεν μπορεί να πηγαίνει εικόνας. Δεν είμαστε εικόνα. Κάποιοι το έχουν κάνει επάγγελμα. Όσοι επειδή το έχουν κάνει επάγγελμα πριν, και το έχουν κάνει εικόνα. Ότι το βουλευτιλίκι δεν είναι επάγγελμα. Όσοι το έχουν κάνει επάγγελμα. Όσοι το έχουν κάνει επάγγελμα και το έχουν κάνει εικόνα. Ενδεχομένως μπορεί να διακατέχονται και αυτό που λες σύνδρομα άλλου τύπου. Μην ανοίξουμε τώρα μια τέτοια ιστορία, γιατί αν την ανοίξουμε, εγώ ήθελα να σταθώ σε μια δήλωση του ότι Πρωθυπουργού. Είναι ένας από τους λόγους που αντιδρά ο κόσμος. Ήθελα να σταθώ στους λόγους του Πρωθυπουργού. Για αυτούς που το δεν έχουν τον άκουσε κανέναν σας. Δεν δεν ακούσατε τελικά. Δύο πράγματα μέσα από την επικαιρότητα. Εκ των πραγμάτων δεν υπήρξε χρόνος. Αφήστε με λοιπόν να σας πω. Εμείς προχθές στη Βουλή, τέσσερις επιτροπές μαζί, την ώρα που γινόταν έξω χαμός, ήρθανε και μας φέρανε τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων της Αγγλίας. En pleine grandeur. Να μας μιλήσει για το εξής. Ελλάδα, Βρετανία, δύο δημοκρατίες. En pleine grandeur. Έρχεται λοιπόν αυτός ο κύριος. Ανεβαίνει στο βήμα. Η μισή φορά. Να γίνουν τα μοντέρνα κοινοβούλια. Εάν τον ακούγατε. Εγώ
ειλικρινά σας το λέω, συγκρατήθηκα σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό να μην κάνω αυτό που έκανε εκείνος ο Άραβας. Η φυσική μου τάση είναι, δεν έχω και τίποτα άλλο, να βγάλω το παπούτσι μου για να το σβουρίξω. Συγκρατήθηκα όμως. Γιατί το δικό μου το παπούτσι, αν πεταγόταν επειδή είμαι βουλευτής κάτω από αυτό το σκηνικό, θα έπαιρνε εντελώς προβοκατόρικη ερμηνεία και θα προσφερότανε θέαμα, δεν σου λέω, για τα επόμενα 50 χρόνια, 100. Άλλοι θα λέγανε ότι με εξασφαλίζει ισοβιότητα βουλευτή και άλλοι ότι με διαγράφει από βουλευτή. Ένας πολίτης όμως θα μπορούσε άνετα να το κάνει, αλλά δεν τον άκουσε. Εάν τον ακούγατε, θα σας σηκωνόταν η τρίχα. Και προσπαθούσε να μου πει ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία, η πρώην, με το City στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή, με τα Spreads, Feds, Meds, Sets και όλες τις εταιρείες οι οποίες κυριαρχούν στον κόσμο. Αυτό λοιπόν δεν τον ακούσαμε. Δεν ξέρουμε λοιπόν που πάει η Ευρώπη μόνο. Ένα ένστικτο όμως που έχει ο λαός και αυτοί που είναι και καλά πληροφορημένοι, γιατί δεν είμαστε πια στην εποχή του καπνού των Ινδιάνων. Υπάρχει και το διαδίκτυο, υπάρχει και ο τρόπος, υπάρχουν και τα ραδιόφωνα, υπάρχει και η δυνατότητα να ανταλλάσσει πληροφορίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ακούω τον Γιώργο Παπανδρέου, πρωθυπουργό της χώρας, χτες σε ένα περιβαλλοντικό συνέδριο, το οποίο είναι high-tech. Εδώ δεν έχουμε γουρούνια και αρνιά και κοτόπουλα. Δεν έχουμε κολοκύθια. Πάντως πέντε Άγγλοι βουλευτές πήγανε φυλακή. Μπράβο. Άκου τώρα όμως. Ενώ εδώ δεν έχει πάει κανένα. Τι είπε. Τα έχουν φτύσει, λέει, τα εθνικά συστήματα. Κυρία Κανέλη, πέντε πήγαν φυλακή. Ναι, Άγγλοι βουλευτές. Για ίσονο σημασία σε αδικήματα, για τα μεγάλα δεν πάνε. Εδώ δεν πήγε κανένα. Άκουσε με όμως, για τα μεγάλα δεν πάνε. Εκεί μπορεί να πας για ένα καμπινέ. Ή για διαγκόμενα. Για τη συμμετοχή σου, ας πούμε, στους Solomon Brothers. Και το τι έπαιξε. Αποθεώνεσαι. Είναι όλα νόμιμα, αποθεώνεσαι. Δεν κατάλαβε. Λοιπόν, δεν είναι. Αν είσαι και λόρδο, αν είσαι και κόντε, αν είσαι και. Γιατί έχουν και βουλή των λόρδων. Εμείς έχουμε τη βουλή της λόρδας εδώ. Για καμαριέρα όμως πας. Λοιπόν, ακούστε. Στην Ελλάδα, το να έχει γκόμενα. Το να έχει γκόμενα ή να την πέφτει στις γκόμενες είναι τίτλο τιμή, όλο τον Νότο. Δες τον Μπερλουσκόνη. Έλα. Μην κάνετε τώρα τα ίδια πράγματα. Το βουλή της πέφτετε σε αυτή τη φάβρικα και θα γίνουμε πρωτοσέλιδο. Το βουλή της Λόρδας δεν είναι ακριβές. Δεν θέλετε να με αφήσετε να πω τι είπε ο Παπανδρέου. Να πεις τι είπε ο Παπανδρέου. Αυτό που είπε ο Παπανδρέου είναι βαρύ. Το βουλή της Λόρδας δεν είναι ακριβές. Ο Παπανδρέου, ο οποίος μας μιλάει για πατριωτισμό, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μας είπε ότι είμαστε μειωμένης εθνικής κυριαρχίας. Ο οποίος τώρα έρχεται και να μας πει ότι είμαστε και μειωμένης μελλοντικής κυριαρχίας. Διότι θα είμαστε χρεωμένοι. Ναι, είμαστε ναι, για το future. Υποθηκευμένοι. Όχι. Είπε κάτι είναι άλλο. Για future, το future. Μπροστά. Το future όπως το λες. Future, έτσι, γκρίγκλι. Η μόνη εθνική πρωτοβουλία. Εθνική πρωτοβουλία. Τον τελευταίο καιρό που ξέρω, και ας έκλεισε η εκπομπή τους, είναι των παιδιών στον Αντένα που είπαν να καταργηθούν τα γκρίγκλι. Έτσι. Η μόνη εθνική πρωτοβουλία. Καλή πρωτοβουλία. Ανιδιοτελής. Ανιδιοτελής του τελευταίου καιρού. Ανιδιοτελής και είναι του τελευταίου καιρού η μόνη εντός εισαγωγικών εθνική πρωτοβουλία. Τι είπε ο Αθεόφαβος, είμαστε εχμάλωτοι της παγκόσμιας διακυβέρνησης και αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι μια δημοκρατική παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν μπορεί να τα βρει. Η ομάδα των χαλαρών Παπανδραϊκών με την ομάδα των Λοβερδικών. Που είναι έτσι, αλλά ξεκίνησε μπόμπα. Που στο δρόμο έγινε σπυράκι. Και μετά έγινε σπυρί από ρύζι. Και μετά πέταξε κάποιος μια πέτρα. Και είπε τη μακαρονάδα και το καΐκι. Ήταν ένα μικρό καΐκι. Αλλά η παγκόσμια διακυβέρνηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Λιάνα Κανέλη για τη σημερινή παρουσία της στο δελτίο μας και για τα σχόλιά της, τα πολύ ενδιαφέροντα. Αντέξτε το καλοκαίρι, δεν μπορείτε να πάτε διακοπές, καθίστε εδώ. Ζεματισμένο θα είναι και πυρόσβεση δεν γίνεται από την τηλεόραση. Τώρα, αγαπητή μου κυρία Κανέλη, μια που είπατε ότι δεν καταφέρνουν να τα βρουν οι ομάδες στο ΠΑΣΟΚ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες στη λεγόμενη κεντροδεξιά. Σφοδρές συγκρούσεις στην πολυκατοικία προκάλεσαν οι δηλώσεις Καρατζαφέρη περί απόσυρσης από τη Βουλή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΛΑΟΣ. Λαγό της κυβέρνησης χαρακτήρισε τον κύριο Καρατζαφέρη ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κύριος Καρατζαφέρης απάντησε κατηγορώντας τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ότι ενδιαφέρεται μόνον για καρέκλες. Τη στάση Καρατζαφέρη αποδοκίμασε η Ντόρα Μπακογιάννη, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό και επικίνδυνες λογικές. Αγριεύει μέρα με την ημέρα η μετοπική σύγκρουση μεταξύ των ενίκων της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας με αφορμή το θέμα της συνένεσης αλλά και των εκλογών. Η πρόθεση του Γιώργου Καρατζαφέρη να αποσύρει τους βουλευτές του ΛΑΟΣ από την Βουλή προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά που τον χαρακτήρισε λαγό της κυβέρνησης. Έχουμε και τους λαγούς τους σε διάφορα κόμματα και κομματίδια. Ακούσαμε κάποιον σήμερα να απειλεί ότι αν λέει δεν τα βρούμε θα παραιτηθεί από τη Βουλή για να προκαλέσει εκλογές. Κύριε Παπανδρέου, δώστε το επιτέλους του κυρίου Καρατζαφέρη ένα υπουργείο να ησυχάσουμε.
Τα καρφιά του Αντώνη Σαμαρά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Γιώργου Καρατζαφέρη, που απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά με εξίσου αιχμηρό τρόπο από το Βήμα της Βουλής. Ίσως είναι απάντηση στη δική μου πρόταση, παρουσία του ιδίου, που είπα να αναλάβει να προτείνει πρωθυπουργός με όλα τα οικονομικά υπουργεία. Και αν η παρουσία μου ενοχλεί αυτή την εθνική ομοψυχία που προτείνω, εγώ να μπω στην αποθήκη και να μπουν οι άλλοι στη βιτρίνα. Την ίδια δουλειά θα κάνω από την αποθήκη. Γιατί βεβαίως δεν είχα καρέκλα και δεν με ενδιαφέρει καμία καρέκλα. Με ενδιαφέρει το μέλλον της Ελλάδος και της πατρίδας. Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποσύρει τους βουλευτές του από τη Βουλή, ο πρόεδρος του λαού υποστήριξε ότι κατέθεσε τον προβληματισμό του, πυροδοτώντας νέες κόντρες. Θα ζητούσα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δημέψω περιουσίες και να κλείσω κάποιους φυλακή που αρνηθήκατε και οι μεν και οι δε τόσο καιρό να κλείσετε στη φυλακή. Είναι καλύτερα να γίνει υπουργός προπαγάνδας. Εν είδη Γιωργαλά, για υπουργός προπαγάνδας κάνει της Τρόικας και της κυβέρνησης. Αυτό υπηρετεί. Πάντως, ο βουλευτής του λαός Μάκης Βορύδης αρνήθηκε να πάρει θέση για την αρχική δήλωση προθέσεων του Γιώργου Καρατζαφέρη. Δεν ξέρω και δεν θέλω να μπαίνω σε σκέψεις. Θέλω να ακούσω αυθεντικά τι έχει να πει ο πρόεδρος, θα το διευκρινίσει και εν συνεχεία νομίζω θα είναι όλα σαφή και ξεκάθαρα. Αλλά δεν θέλω να κάνω ερμηνείες. Τις απόψεις και τη στάση του Γιώργου Καρατζαφέρη αποδοκίμασε και η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας Δώρα Παγκογιάννη, η οποία έριξε παράλληλα τα βέλη της και εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Λαϊκισμοί της μορφής αποσύρω τους βουλευτές του κόμματος από τη Βουλή ή προπυλακισμοί πολιτικών και αποκλεισμοί της Βουλής ή ρητορικές προτροπές για επαναστατικές κυβερνήσεις στηριζόμενες δήθεν στη Λαϊκή Βούληση είναι επικίνδυνες λογικές. Ο Αντώνης Σαμαράς ολοκλήρωσε σήμερα την τριήμερη περιοδία του στην Κρήτη και από την προσεχή εβδομάδα ξεκινά κύκλο επαφών και συναντήσεων με κορυφαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες προκειμένου να αντιστραφεί το βαρύ κλίμα σε βάρος της Ελλάδας. Τώρα, σε νέα τριπλή υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας προχώρησε ο οίκος Μούντις, προκαλώντας αναταραχή στις αγορές. Την ίδια ώρα, πάντως, ο πρόεδρος του Eurogroup εμφανίζεται βέβαιος ότι επίκειται νέο πακέτο στήριξης της χώρας μας. Από την πλευρά του, ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ προτείνει τη δημιουργία ενιαίου Υπουργείου Οικονομικών στην Ευρωζώνη με δικαίωμα επέμβασης στα δημόσια οικονομικά των απίθαρχων κρατών. Ένα 24ωρο πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, που μεταβαίνει στο Λουξεμβούργο για να κλειδώσει τα επόμενα δάνεια που έχει ανάγκη η χώρα, ο πρόεδρος του Eurogroup, Jean-Claude Juncker, στέλνει μήνυμα για νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα, πιθανώς έως τα τέλη Ιουνίου, αλλά μόνο με πολύ σκληρά μέτρα και ανταλλάγματα. Η προσωπική μου αίσθηση και γνώση είναι ότι η Ελλάδα θα έχει ένα νέο πρόγραμμα στήριξης, το οποίο όμως θα διατεθεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει ότι θα καταφέρει να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2011, ότι θα εφαρμόσει στην πράξη το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, καθώς και ριζικές μεταρρυθμίσεις. Οι όροι και τα προαπαιτούμενα που θέτει η Τρόικα θα αποτυπώνονται στο πόρισμα που θα παρουσιάσουν πιθανότατα αύριο οι ελεγκτές πριν το καταθέσουν σε Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Φραγκφούρτη. Μυστήριο καλύπτει πάντως τη στάση που θα τηρήσει η Γερμανία. You know that the euro stability and the euro as a currency system is extraordinarily important to Germany. But whether we act and what we do can be determined only after we've seen the report. Το θρίλερ για την τύχη του ελληνικού χρέους προκαλεί μεγάλες αναταράξεις στις αγορές. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο οίκος Μούντις ξαναχτύπησε. Υποβάθμισε κατά τρία σκαλοπάτια την ελληνική οικονομία, που απέχει πλέον άλλα τρία μόλις από τον πάτο στη συνολικά 22 βαθμίδων κλίμακα της Μούντις. Ο ξένος οίκος θέτει την Ελλάδα στην ίδια κατηγορία με την Γκάνα, την Ονδούρα και το Λίβανο, καθώς μας δίνει 50% πιθανότητες χρεοκοπίας μέσα στην προσεχή πενταετία. Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών αντέδρασε, καθώς είναι σε εξέλιξη ακόμα ο έλεγχος της Τρόικα και απέδωσε την υποβάθμιση στα αρνητικά σενάρια και δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Λίγες ώρες αργότερα όμως, και ενώ το χρηματιστήριο της Αθήνας έπεφτε, στα ύψη εκτείναξαν το ευρώ, σχεδόν στο 1,45 δολάρια, πληροφορίες πως η Ελλάδα δεσμεύτηκε να προχωρήσει γρηγορότερα σε περισσότερες και μεγαλύτερες αποκρατικοποιήσεις. It needs to be absolutely clear how these privatization pronouncements and plans will be implemented in a concrete, tangible, comprehensive and transparent fashion. Then we can take care of any delays or similar problems. Σοκ προκάλεσε όμως στις αγορές και η πρόταση Τρισέ για ένα ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών για ολόκληρη την Ευρωζώνη, που σημαίνει ευθεία παρέμβαση στα οικονομικά χωρών όπως η Ελλάδα. Ένα ενιαίο Υπουργείο Οικονομικών δεν θα ελέγχει απαραίτητος ένα τεράστιο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Θα υποπτεύει την ασκούμενη από την εθνική κυβέρνηση φορολογική πολιτική και την πολιτική ανταγωνισμού, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις δημοσιονομικών παρεκκλήσεων.